Ότι η εργασία. Τι είναι αυτό που φοβάστε και θέλετε να κάνετε ουσιαστικές διαβουλεύσεις, αφού είναι παράνομη η αδήλωτη εργασία? Τι διαβούλευση θα κάνετε για κάτι που είναι παράνομο? Όχι, να το ξεκαθαρίσω. Δεν Ναι. φοβόμαστε να αγγίξουμε το θέμα. Αντίθετα, θα στηρίξουμε κάθε κίνηση του Υπουργείου προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας, διότι και εμείς ξεκάθαρα λέμε ότι τασσόμαστε εναντίον αυτών των φαινομένων. Όποιοι καταφεύγουν σε πρακτικές αδήλωτης εργασίας σημαίνει ότι λειτουργούν με ένα άνισο καθεστώς έναντι όσων είναι νομοταγείς και συνεπείς με τους νόμους. Άρα θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Εκείνο που μας προβληματίζει κάπως και περιμένουμε να δούμε στη συζήτηση αν αυτό το πράγμα θα παρουσιαστεί ή ήταν μια φήμη που ακούστηκε, είναι να μην ζητείται από τις επιχειρήσεις να δίνουν πληροφορίες αχρίαστες οι οποίες δημιουργούν και υπερβολικό φόρτο εργασίας στο προσωπικό τους, οι οποίες δεν θα έχουν καμιά αξία ή καμιά χρησιμότητα για τους σκοπούς της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας. Θα δώσουμε κάθε στήριξη, κάθε πληροφορία που απαιτείται, πού εργάζεται κάποιος, με τι όρους εργοδοτείται, πού είναι η θέση του κλπ. Όλα αυτά που είναι πολύ χρήσιμα να ξέρει το Υπουργείο. Αλλά ακούσαμε κάποιες πληροφορίες ότι, για παράδειγμα, θα ζητείτε από τους υπαλλήλους να χτυπούν κάρτα την ώρα που μπαίνουν και να μαζεύονται όλα αυτά τα στοιχεία σε μια κεντρική βάση πληροφοριών, που την οποία το Υπουργείο να μπορεί να έχει πρόσβαση κλπ. Θεωρούμε ότι αυτά είναι υπερβολικές απαιτήσεις που, αν ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες, θα εξηγήσουμε για ποιον λόγο πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν, γιατί στο τέλος δεν θα αξιοποιούνται. Αλλά σε αυτό το κομμάτι θέλετε να γίνει διαβούλευση? Για να είναι... Τώρα, αυτή τη στιγμή, η αδήλωτη εργασία σε τι ποσοστό? Γιατί ο Υπουργός λέει ότι είναι πολλά τα εκατομμύρια που χάνονται λόγω αδήλωτης εργασίας. Από ό,τι διάβασα κάποιες δηλώσεις του Υπουργού σήμερα, εκτιμά ότι είναι περίπου γύρω στους 40.000 που είναι αδήλωτοι, που αν ευσταθεί αυτό το ποσοστό, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πάρα πολύ ψηλό. Και σίγουρα δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν από εμάς και σαν χώρα να έχουμε ένα ποσοστό της τάξης σχεδόν του 8% των εργαζομένων. Όχι, είναι τεράστιο. Τώρα, αν κάποιος εργοδότης εντοπιστεί να εργοδοτεί παράνομο, πόσο θα είναι το πρόστιμο? Αυτή τη στιγμή είναι 500 ευρώ και πρόθεση, από ό,τι καταλαβαίνω, του Υπουργού είναι να το διπλασιάσει. Εμείς δεν έχουμε ένσταση στο να διπλασιαστεί αυτό το ποσό. Πρέπει να είναι η τιμωρία ψηλή και απαγορευτική για να αποθαρρύνει όσους καταφεύγουν σε αυτές τις πρακτικές να σταματήσουν. Να πάνε να δηλώσουν τους υπαλλήλους που έχουν, να εργάζονται πάνω σε ισότιμους όρους με όλους τους υπόλοιπους σωστούς εργοδότες και να μπορεί και το κράτος να εισπράσει ό,τι οφειλές θα πρέπει να καταβάλλονται, είτε σε κοινωνικές ασφαλίσεις, είτε στο ΓΕΣΥ, είτε οπουδήποτε αλλού, για να μπορούν και τα διαταμεία αυτά να είναι ανθυρά και ανθεκτικά, να πληρώνουν αξιοπρεπείς συντάξεις και υπηρεσίες προς τους πολίτες. Άρα, εμείς θα στηρίξουμε, επαναλαμβάνω, κατηγορηματικά κάθε κίνηση. Μάλιστα. Θα βοηθά την πάταξη της παράνομης εργασίας. Κύριε Τσακίου, με ευχαριστώ. Απολογίες για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.